Και σήμερα έχουμε κοντά μας ένα αγαπημένο φίλο, το Χάρη Καράμανο, Γενικό Γραμματέα της Ενιαίας Δημοκρατικής Οργάνωσης Νεολαίας Εδών, ώστε να μιλήσουμε για το 27ο Παγκύπριο Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών που θα ανοίξει τις πύλες του στις 2, 3 και 4 Ιουλίου. Χάρη. Καλώς βρεθήκαμε. Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια και πάλι. Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει, πρέπει να πούμε, για το φεστιβάλ. Από εκεί έρχομαι τώρα, αγαπητή Μαρή και αγαπητή Μυρία. Ήσουνα στο στήσιμο. Στο χώρο, ναι, είμαστε στο στήσιμο. Ξεκινήσαν οι εργασίες και το εδονήτικο οικοδόμημα έχει μπει για τα καλά σε αυτές τις, στο στήσιμο και στην προβολή του φεστιβάλ. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τον Άστρα και σας τις ιδέες για αυτή την προβολή που μας δίνετε. Πρέπει να πούμε ότι το φεστιβάλ πραγματοποιείται εδώ και 63 ολόκληρα χρόνια. Μια λαμπρή και ένδοξη ιστορία αυτού του μεγάλου πολιτικού, πολιτιστικού και κοινωνικού γεγονότος που πραγματοποιείται από τους ίδιους τους Εδονίτες, μακριά από εταιρείες, μακριά από μεγάλες καμπάνιες διαφημιστικές. Και αυτό μας χαροποιεί το ότι με δικές μας δυνάμεις προσελκύουμε πέραν των 20.000 επισκεπτών μέσα στον χώρο του φεστιβάλ. Θα πραγματοποιηθεί, όπως έχετε αναφέρει, 2, 3, 4 του Ιούλη, κάτω από το σύνθημα «Δεν βγαίνουν τα όνειρα σε πληστηριασμό, δεν παίχτηκε η παρτίδα μας ακόμη». Σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες πραγματοποιείται αυτό το φεστιβάλ, οικονομικές, κοινωνικές, ταξικές, και νομίζω ότι εδώ για ακόμη μια φορά πρωτοπορεί στον πολιτισμό, όπως πάντα βέβαια, και θέλω να το υπογραμμίσω αυτό, μόνο με 20 ευρώ μπορεί κάποιος επισκέπτης να παρακολουθήσει αυτό το μεγάλο πολιτιστικό υπερθέαμα. Με 20 ευρώ, τρεις ξεχωριστές μουσικές σκηνές, πρέπει να το αναφέρουμε, την κεντρική εξέδρα, τη λαϊκή εξέδρα, το μικρό πεδότομο μας για τους μικρούς μας φίλους και την ΠΟΑΤ μας, όπως και επίσης άλλα θεματικά κέντρα τα οποία υπάρχουν μέσα στο χώρο του φεστιβάλ, και 15 ευρώ το κάθε βράδυ ξεχωριστά. Πρέπει να πούμε ότι μέσα στον χώρο του φεστιβάλ, πέρα από τις μεγάλες συναυλίες με Χρήστο Θηβαίο, Μιλτιάδη Πασχαλίδη, Βασιλή Παπακοσταλντήρου και την τελευταία νύχτα τη Γλυκερία, τον Μπάση, τον Οδόρο Δημοσέως και τη Σοφία Παπάζουγλου, μαζί με τη Λαϊκή Ορχήστρα του Μίκη Θεοδωράκη, θα υπάρχουν και άλλα μουσικά συγκροτήματα, ερασιτεχνικά και μη, τα οποία θα πλαισιώνουν αυτές τις σκηνές τις οποίες έχω αναφέρει, και αυτό μας δίνει δύναμη, κουράγιο να συνεχίσουμε, γιατί εδώ έχει αναδείξει αρκετούς από αυτούς τους καλλιτέχνες. Να θυμίσω το 1980 την πρώτη φορά που ήρθε ο Βασίλης ο Παγκοσταντίνου, κανείς δεν τον γνώριζε, όπως και άλλους καλλιτέχνες, και αυτό νομίζω ως οργάνωση, όπως και άλλα σχήματα κυπριακά και μη, τα οποία με αυτό το βήμα που δίνουμε σε διάφορες προφεστιβαλικές εκδηλώσεις και όχι μόνο, νομίζω ότι είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Μέσα στο χώρο, να μου επιτρέψετε να πω ότι πέρα από το πολιτιστικό αυτό μεγάλο μπαντεσία την οποία θα γίνει, είναι ότι θα υπάρχουν και άλλα θεματικά κέντρα. Απλά να αναφέρω κάποια έτσι εντάχει. Στη μικρή πολιτεία, η οποία θα στηθεί από τους Εδονίτες και Εδονίτισσες, θα υπάρχει διεθνούπολη με τη συμμετοχή δεκάδων αδερφών οργανώσεων από το εξωτερικό, το φοιτητικό στέκι, το μαθητικό στέκι, το στέκι των νέων εργαζομένων, το περίπτερο της Εφημερία Νεολαίας και εσείς μαζί, ο Άστρα και η Χαραυγή, το δικοινωτικό στέκι με τη συμμετοχή αρκετών συμπατριωτών μας τουρκοκυπρίων, το περίπτερο φιλοξενίας για θελοντικές οργανώσεις, η γωνιά λαϊκής παράδοσης, η έκθεση βιβλίου και το παζαράκι μας. Έχουμε επικεντρωθεί σε αυτό το φεστιβάλ, όπως θα λειτουργήσουν 4 θεματικά κέντρα, τα οποία θα είναι για τα 70 χρόνια της οργάνωσης μας που συμπληρώνονται φέτος, η αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης και οι δικές μας προτάσεις, και το τρίτο είναι το κυπριακό, το ΝΑΤΟ, αφού φέτος συμπληρώνονται 40 χρόνια κατοχής και επικισμού, και το τελευταίο οι εξαρτήσεις. Και θέλω να αναφέρω κάτι για τις εξαρτήσεις. Κακά τα ψέματα, βλέπουμε ότι μέσα σε αυτήν τη μνημονιακή θυγιά, θα έλεγα, που πνίγει το λαό μας, αρκετή νεολαία να οδηγείται στις εξαρτήσεις. Το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα σπρώχνει τους νέους μας στις εξαρτήσεις, και εξαρτήσεις δεν μιλώ μόνο για τα ναρκωτικά,
Μιλώ και για το αλκοόλ, μιλώ για το τσιγάρο, μιλώ για τον τζόγο, μιλώ για το διαδίκτυο, για τα video games και όλα αυτά. Και με την ευκαιρία σας, επειδή γίνονται αρκετά σχόλια μες στο διαδίκτυο, αγαπητέ η Μαρή και Μύρια, θέλω να αναφέρω ότι με αυτό το Μουντιάλ είναι λυπηρό να βλέπουμε, πέρα από τα τέρματα τα οποία μπαίνουν, και αυτό είναι ευχαριστώ, να βλέπουμε 200.000 κόσμου καθημερινά έξω από τα γήπεδα, κόσμος να διαμαρτύρεται, να ζητά έναν ψωμί, να ζητά μια καλύτερη αξιοπρεπή ζωή, και δυστυχώς κάποιοι να τοντάρουν τα λεφτά τους πάνω σε αυτά τα παιχνίδια. Εγώ καλώ τον κόσμο να δει Μουντιάλ, να ευχαριστηθεί το ποδόσφαιρο, γιατί ναι, είναι ο βασικός στο σπορ, αλλά καλό θα ήταν να μείνουμε μακριά από αυτά και να στηρίξουμε με την αλληλεγγύη μας και συμπαράστασή μας αυτή τη στιγμή το βραζιλιάνικο λαό, όπως και όλους τους λαούς της Ευρώπης, όλους τους λαούς του κόσμου, γιατί με αντίσταση, αλληλεγγύη, συμπαράσταση, αδελφοσύνη και αγάπη μπορούμε να στείλουμε τα δικά μας μηνύματα. Γι' αυτό και η Τάφρον της Πύλης Αμοχώς τους στις 2-3-4 Ιουλίου θα γεμίσει με χαμόγελα αισιοδοξία, με χαμόγελα προόδου, με στέλνοντας μηνύματα επανένωση και απελευθέρωση του τόπου και του λαού μας, ανθρωπισμού και εθελοντισμού. Γιατί μας ρωτούν πολύ, ωραία, στείνεται αυτό το μεγάλο φεστιβάλ, πληρώνεστε και το στείνετε? Πρέπει να σου πω ότι οι 700 και τόσοι εθελοντές και τις τρεις βραδιές του φεστιβάλ βρίσκονται στο χώρο από ηλικίες 14 ετών μέχρι 33 ετών, να είναι εκεί εθελοντικά, με αυταπάρνηση, ανιδιοτέλεια, ενθουσιασμό, αισιοδοξία, να στείλουν αυτήν την μικρή πολιτεία για έναν καλύτερο μέλλον. Αναφίβολα είναι ένα από τα μεγαλύτερα πολιτιστικά και κοινωνικά γεγονότα του καλοκαιριού. Είναι η πραγματικότητα, γι' αυτό καλούμε τον κόσμο, και μας χαροποιεί το γεγονός ότι δεν είναι μόνο ο κόσμος της αριστεράς που στηρίζει αυτόν το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός, αυτόν το κοινωνικό γεγονός, αυτόν το μεγάλο πολιτικό γεγονός. Είναι ο κόσμος από όλες τις τάσεις, από όλες τις πολιτικές δικές τους τοποθετήσεις, και αυτό είναι το οποίο ξεχωρίζει στον χώρο του φεστιβάλ. Πρέπει να αναφέρουμε επίσης ότι εξίσου σημαντικό είναι ότι στον χώρο του φεστιβάλ θα γίνουν και τρεις συζητήσεις. Ξέρετε, δεν είναι τρεις συναυλίες το φεστιβάλ με όλα αυτά τα οποία έχουμε περιγράψει. Θα πραγματοποιηθούν τρεις συζητήσεις και έτσι εντάχει να τις αναφέρουμε. Στις 2 του μήνα θα πραγματοποιηθεί μια ξεχωριστή συζήτηση με θέματα, ζητήματα παιδείας και νεολαίας, και πώς το μνημόνιο επηρεάζει, η οικονομική κρίση επηρεάζει τους νέους μας και πλήττει τη νέα γενιά όσον αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση, την δευτεροβάθμια εκπαίδευση αλλά και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Γιατί δυστυχώς ακούμε πάρα πολλούς νέους μας να σταματούν τις σπουδές τους λόγω των τραπεζών, να μην μπορούν να συνεχίσουν οι γονείς τους, να τους αποστέλουν λεφτά στο εξωτερικό, να τους στηρίζουν για να μπορούν να τους μορφώσουν. Και γι' αυτόν καλούμε για ακπολωστή φορά το Υπουργείο Παιδείας να μειώσει άμεσα τα δίδακτρα αλλά και να αυξήσει τις θέσεις για τα δημόσια πανεπιστήμια για να δοθούμε τη δυνατότητα να σπουδάσει ο κόσμος. Η μια συζήτηση είναι αυτή. Στις 3 του μήνα θα γίνει μια άλλη ωραία συζήτηση με θέμα το χουλιγκανισμό, τη βία στους αθλητικούς χώρους, στην νεανική παραβατικότητα και μέτρα αντίδρασης, και πώς η νέα γενιά θεωρεί ότι πρέπει να παρθούν μέτρα πρόληψης, όχι κατασταλτικά, αλλά μέτρα τα οποία θα ξεκινούν από την εκπαίδευση, μέτρα τα οποία θα διαπαιδαγωγούμε την νέα γενιά με πρότυπα του αθλητικού ιδιώδες, και όχι να είναι κατασταλτικά απλά και μόνο για να κάνουμε γήπεδα φρούρια. Η τρίτη συζήτηση θα είναι για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλήθειες και ψέματα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, μια έτσι πάρα πολύ επίκαιρη συζήτηση, όπου εκεί με τους συζητητές μας, την κυρία Ελένη Μαύρου και τον κύριο Κώστα Γενάρη, θα βάλουν το δικό τους το στίγμα να μας περιγράψουν ακριβώς πώς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης επηρεάζουν σήμερα τη ζωή μας, και με την ευκαιρία αυτή
Αντιλαμβάνεστε, επειδή δεχόμαστε πάρα πολύ μεγάλη κριτική από πλευράς αρκετών μέσων μαζικής ενημέρωσης, η δική μου η οργάνωση, εμείς τους λέμε ξεκάθαρα ότι θα είμαστε εκεί, ακόμη πιο δυνατοί, όσο μας χτυπούν τόσο περισσότερο θα ριζώνουμε. Και με αφορμή αυτό το λέω, γιατί μεγάλος πόλεμος έχει ξεσπάσει εναντίον της οργάνωσης μου λόγω των αφισών του υπάρχουν μέσα στους δρόμους. Εμείς δεν πρόκειται να δώσουμε λεφτά σε μέσα μαζικής ενημέρωσης που απλά και μόνο μας θεωρούν ως χρήμα. Και θεωρούμε ότι ο λόγος που χτυπούν αυτή τη στιγμή την ΕΔΟΝ είναι γιατί δυστυχώς δεν χρηματοδοτεί, δεν στηρίζει κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης που πραγματικά εκείνον το οποίο κάνουν είναι ένας δρόμικος πόλεμος. Εμείς δεν θα τους κάνουμε το χατήρι, έχουμε το όπλο, όπλο είναι η ιδεολογία μας, δύναμη είναι τα μέλη μας, τα στελέχη μας, και η ΕΔΟΝ είναι ένα μελίσι που εργάζεται αδιάκοπα, συλλογικά, ενωμένα, για έναν καλύτερο μέλλον για την Κύπρο και τον λαό μας. Μάλιστα. Καθόλου. Λοιπόν, επειδή έχουν ξεκινήσει όμως να έρχονται ερωτήσεις από ακροατές, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και να συνεχίσουμε σε λίγο, ώστε να μπορέσεις να απαντήσεις και στους ακροατές αυτά που θέλουν. Μπορώ να κάνω μια δική μου αφιέρωση? Βεβαίως. Στην κυβέρνηση Αναστασιάδη. Νομίζω είναι το κατάλληλο τραγούδι. Όχι, ξέρω ποιο θα ζητήσει νομίζω. Ναι. Αυτό είναι ένα άλλο. Ναι. Είναι το χαιρετίσματα. Εγώ θα ήθελα χαίρε Υπουργέ. Μάλιστα. Ωραία. Και λοιπόν, τα χαιρετίσματα γίνεται. Όχι, μπορώ να βάλω. Μέχρι να το βρει η Μίριαμ, μπορώ να σου πω εγώ το μήνυμα που έχει στείλει η αγαπημένη σύζυγό σου, αν θέλει. Ναι, ευχαρίστω. Λοιπόν, καταρχά λέει ότι. Εντάξει, το πρώτο δεν κομμάτι είναι προσωπικό το για να μην παρεξηγηθούμε. Όχι, θέλει να σου πούμε στον αέρα ότι σε αγαπάει πάρα πολύ. Και είναι πολύ γλυκό. Τώρα δεν μπορώ να βρω το τραγούδι, έτσι συγκινημένη που είμαι. Ναι, πρόσεξε. Λοιπόν, την ΕΔΟΝ δεν μας είπε πόσο την αγαπάει. Δεν μας έχει απαντήσει γι' αυτό. Αυτό θα έπρεπε να ξεκινήσει. Λοιπόν, ένας ακροατής ρωτάει, δεν θα μας το απαντήσεις τώρα. Έχεις βρει το τραγούδι? Βεβαίως. Λοιπόν, να ακούσουμε το χέρι από Βασίλη Παπακωνσταντίνου, μια αφιέρωση από το Χάρη προς τους κυβερνώντες, και νομίζω το περισσότερο κομμάτι της νεολαίας θα συμφωνήσει με αυτή την αφιέρωση, μιας και είμαστε το πιο ευάλωτο κομμάτι του πληθυσμού. Έχουμε χτυπηθεί περισσότερο από αυτή την αντιλαϊκή πολιτική. Και θα είμαστε κοντά σας σε πολύ λίγο για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις μας. Προλαβαίνετε να στείλετε και άλλες ερωτήσεις εφόσον θέλετε στο 2250 προς το Χάρη Γαράμανο. Βλασταίνει η ράτσα σου που ήζει σαν τη μέλισσα. Λερναία ύδρα στον εγκέφαλο την κέντησε. Με χειρίδια καθήκοντος ανθρώθηκα. Λέξη δεν άρθρωσα, ποτέ δεν ξεσηκώθηκα. Ευχαριστίες ολιγάρχες με δυο πρόξενους. Δεν τις αρνήθηκα σαν κάτι αφιλόξενους. Στο καναπέ τους που τις νύχτες ξημερώνεσαι. Συντηρημένος με φορμόλι και σηκώνεσαι. Μόνο και μόνο στο κρεβάτι τους να πλώνεσαι. Χαίρε Υπουργέ της ανεξαρτησίας, χαίρε Υπουργέ της πατριδογνωσίας, χαίρε Υπουργέ της μητειοκρατίας, της ένομης της βίας, της απικιοκρατίας. Χαίρε Υπουργέ των ευεργετημένων, χαίρε Υπουργέ των επιτυχημένων, χαίρε Υπουργέ των εξαθλειωμένων, των ανέργων, των άστεγων, των αυτοκτονημένων. Σαν ζερβά των Βαλκανίων την απόφυση. Σαν σκελετή απ' την τουλάπα την απόσυρση. Ανθρωποφάγοι τραπεζίτες σου τη δόρισαν. Την εξουσία από τα φέουδα και χώρισαν. Τον πληθυσμό απ' την αρχού της αμυσάρια. Ώστε στα μέγαρα να ακούει μόνο άρια. Να ξεφαντώνει, να υποκλίνεται, να σέρνεται. Να ξερογλύπει τα ψυχία να επέρεται. Για την αρχού της αμυσέρια που κι ας ξέρνεται.
Χαίρε Υπουργέ των εθνικών χρωμάτων. Χαίρε Υπουργέ ηρώων ασωμάτων. Χαίρε Υπουργέ ηρώων αθανάτων. Γενναί αρχιτέκτονα των ξαφνικών θανάτων. Χαίρε Υπουργέ με τους ευρωχαυγέδες, με παρακρατικούς στελέχη και λαγέδες. Χαίρε Υπουργέ στημένες στις Βρυξέλλες, ιππίως ασπασόμενε ποθιές κατουρημένες. Χαίρε Υπουργέ! Λίθος τη συνέπεια απέτησε και τη στολή σου την τζαμάτι τη χαιρέτησε. Και εσύ το κράβγασε με άσθημα επιθανάτιου, όπως ο κάθε χριστιανός στον επιτάφιο. Δέστος που ψάχνουν τη στιγμή της ανακούφισης, παχαίος έντερου του πόνου και της ούρησης. Μεγής του θέματος και πιο μεγής της λύσης του, πάνω στους κυρίους υπεύθυνους της κρίσης του. Πάνω στους κυρίους υπεύθυνους της κρίσης του. Χαίρε Υπουργέ, με περηφάνεια τόση. Χαίρε Υπουργέ, που έσωσες τη δόση. Μα έτσι κι ο τροχός γυρίσει και σε δώσει. Να ξέρα εσένα ρε, ποιος πούστης θα σε σώσει. Χαίρε Υπουργέ, στα κόκκινα χαλιά σου, που μετανάστες έστειλες τα πιο καλά παιδιά σου. Ένα θα σου πω και τα λαχαρισμά σου. Χαμώ τα υπουργεία σου, χαμώ και τα λεφτά σου. Χάιλ Υπουργέ! Χαίρε από Βασίλη Παπακοσταντίνου. Νομίζω ήταν ό,τι έπρεπε μετά από τη συζήτηση που είχαμε εδώ με το Χαρί. Λοιπόν, επενθυμίσουμε στους φίλους ακροατές ότι συνεχίζουν να στέλνουν τα μηνύματά τους στο 2250 για να ρωτήσουν ό,τι θέλουν σχετικά με το 27ο φεστιβάλ, αλλά βεβαίως και να κερδίσουν μία πρόσκληση για μία από τις τρεις νύχτες της αρεσκίας τους. Απλά να αναφέρουμε μία ερώτηση ενός. Ναι, έχουμε δύο. Okay. Λοιπόν, να χαιρετήσουμε και το φίλο-φίλη 980, ο οποίος ενδιαφέρεται να μάθει ποιοι θα είναι οι ομιλητές της συζητήσης που έχεις αναφέρει. Στην 2 του μήνα για τα ζητήματα παιδείας θα είναι οι εισηγητές ο Παναγιώτης ο Μονογιός, ο πρόεδρος της ΨΕΜ, ο Χρήστος ο Μακρύς, το μέλος γραμματείας της ΠΟΦΕΝ, και ο Σωτήρης Χαραλάμπος, πρόεδρος της προεκτικής κινήσης καθηγητών. Στις 3 του μήνα για τη συζήτηση για τα αθλητισμός, βία, κοινωνία, ο ρόλος της νεολαίας στην αντιμετώπιση του χουλιγκανισμού. Οι συγκεκριτές θα είναι ο Πάμπος Τηλιανού, επικεφαλής του αθλητικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ, ο Παναγιώτης Σταυρινίδης, λέκτορας ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, και ο Μιχάλης Καυκαγιάς, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΑ και πρόεδρος της Επιτροπής ΕΒΑ Αγωνίζεστε. Όλοι αυτοί οι συζητήσεις θα γίνουν στο χώρο του φεστιβάλ και ξεκινούν η ώρα 7 και 4. Δεν ξέρω, υπήρχε μια άλλη ερώτηση, γιατί το συγκεκριμένο. Γιατί έχει επιλεγεί η συγκεκριμένη στίχη για σύνθημα του φεστιβάλ. Πρώτον είναι ότι έχουμε επιλέξει το συγκεκριμένο στίχη για το φεστιβάλ, είναι επίκαιρη. Είναι ότι μέσα σε αυτήν τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, με την Τρόικα, με την αντιλαϊκή κυβέρνηση του κύριου Αναστασιάδη, στέλνουμε το μήνυμα ότι τα όνειρα των νέων δεν πηγαίνουν σε πληστηριασμό, αντίθετα, ούτε κουρεύονται βέβαια, αντίθετα, είναι εκεί, δυναμώνουν, ισχυροποιούνται, αγωνίζονται, παλεύουν. Γι' αυτό και όλες αυτές οι κινητοποιήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από την νεολαία μας θα ακολουθήσουν κι άλλες, και αυτό το υπογραμμίζω. Δεν πρόκειται να μείνουμε στον καναπέ, δεν πρέπει να συμβιβαστούμε. Όση οργή και θυμό να έχουμε, νομίζω αυτή είναι η ώρα της αλληλεγγύης, αυτή είναι η ώρα να στηρίξει ο ένας τον άλλο, και γι' αυτό δεν παίχτηκε ούτε η παρτίδα μας ακόμα, και δεν πρόκειται να εμπέξουμε σε κανέναν. Σε κανέναν τοκοκλήφο, σε κανέναν τραπεζίτη, σε κανέναν θειασότια του νέου φιλελευθερισμού. Κάτω από αυτό το πρίσμα έχουμε επιλέξει το συγκεκριμένο σύνθημα, και αντιλαμβάνεστε πάντοτε στο επίκεντρο είναι και το Κυπριακό. Μάλιστα. 40 χρόνια κατοχής, όπως έχω αναφέρει, και θεωρούμε ότι εμείς δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να συμβιβαστούμε με τη διχοτόμηση, να βλέπουμε αυτό το έκτρωμα που, αυτή τη σημαία έκτρωμα που βρίσκεται στον πενταδάχτυλο. Και εμείς καλούμε, και εγώ μια φορά,
τον κυπριακό λαό να εργαστεί μεθοδικά, αποτελεσματικά για να λύσουμε τον κυπριακό. Όσο δύσκολο και να ακούγεται αυτό. Ωραία, λοιπόν, να χαιρετήσουμε τα παιδιά εκεί στη βεράντα που στέλνουν μηνύματα. Ό,τι μας ακούνε, τους ευχαριστούμε και μας λένε και καλή επιτυχία στο φεστιβάλ μας. Δεν ξέρω γιατί δεν θα είναι εκεί. Γιατί μας εύχονται καλή επιτυχία. Αυτοί νομίζω εθελοντές πρέπει να είναι. Έχω να τιμωρήσουμε κανένα από εδώ. Ω, είσαι λίγο άδικη. Περιμένουν πώς και πώς τα παιδιά να έρθουν στο φεστιβάλ. Λοιπόν, ένας ακροατής ρωτάει... ντοκιμαντέρ, π.χ. όπως ο φασισμός δεν θα έχει στο φεστιβάλ φέτος. Επειδή βαστώ ολόκληρο πρόγραμμα εδώ, να αναφέρω ότι θα υπάρχουν τρία ντοκιμαντέρ μέσα στο χώρο του φεστιβάλ. Την πρώτη νύχτα, στις 2 του μήνα, η προβολή του ντοκιμαντέρ θα είναι το πείραμα της Αργεντινής, ένα πάρα πολύ εξαιρετικό ντοκιμαντέρ, το οποίο είναι επίκαιρο και πρέπει να πω ότι έχει κοινά χαρακτηριστικά με την Κύπρο, το θέμα της Αργεντινής. Να πούμε ότι στις 3 του μήνα θα υπάρχει προβολή ντοκιμαντέρ «Το δόγμα του σοκ» και το τελευταίο βράδυ, 4 του μήνα, θα υπάρχει προβολή ντοκιμαντέρ «Ο φασισμός». Το οποίο πρέπει να πω ότι στον φίλο ακροατή η ΕΔΟΝ έχει κάνει πάνω από 7 με 8 προβολές σε όλα τα γραφεία, σε όλα τα εκείματα, σε όλες τις, ακόμη και στο εξωτερικό, και είχε πάρα πολλά μεγάλη επιτυχία και καλούμε τους ακροατές να το δουν, να το παρακολουθήσουν. Πρέπει να καλωσορίσουμε και το φίλο μας τον Άγγελο. Ναι, από σου, την Αγγλία, και έχουμε ακόμα 3 καινούριους φίλους στην παρέα μας. Να καλωσορίσουμε τον Άγγελο, τη Μαρία και την Γιαννούλα που μας ακούνε και έχουν συντονιστεί τώρα μαζί μας. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι ώστε να το ακούσουν και οι ακροατές. Το πρόγραμμα του 27ου Φεστιβάλ υπάρχει κάπου που μπορούμε να το βρούμε? Ναι, είναι μέσα στο διαδίκτυο. Ήδη είναι στο www.festivalcy.com. Αυτή είναι η ιστοσελίδα του φεστιβάλ. Μέσα στο Facebook www.facebook.com / εδών φεστιβάλ. Και στο Twitter www.twitter.com/εδών φεστιβάλ. Αυτό μπορούν να το εύρουν, να το δουν οι φίλοι ακροατές, το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Και με ευκαιρία αυτή θα ήταν παράληψη μας να μην αναφέρουμε και την κυρία Ανεξέδρα όσον αφορά τα ανοίγματα τους. Να πούμε ότι την πρώτη νύχτα, 2 του μήνα, θα υπάρχει ένα αφιέρωμα στο ελληνικό έντεχνο τραγούδι με το μουσικό σχήμα του Νικόλα Σαββίδη και της Έλενας Παναγιώτου. Τη δεύτερη νύχτα θα υπάρχει με το άνοιγμα συναυλία με τίτλο «Προσπέκτους με δύναμη και ρεύμα» με το μουσικό συγκρότημα «Προσπέκτους». Και στις 4 του μήνα το άνοιγμα θα το πραγματοποιήσουν το μουσικό σχήμα «Υπερβολές» με πιάνο και φωνή με τον Γιώργο Λευθερίου και τον Γιάννη Φιλιπ Πολίτη. Αυτά θα είναι τα ανοίγματα. Θα υπάρχει παιδότοπος, όπως έχω αναφέρει, με θεατρικά και τοπικά αλλά κινήματα των μικρών μας φίλων Εδωνοπούλου από διάφορα παιδικά κινήματα, τοπικά κινήματα. Θα υπάρχουν δραστηριότητες με παγιά τους, γωνιές, φουσκωτό, μικροψαρέματα, ζωγραφική, χειροτεχνίες και όλα αυτά. Και στην Λαϊκή Ταβέρνα να αναφέρουμε έτσι συντομία ότι την πρώτη μέρα, 2 του μήνα, θα υπάρχει ένα αφιερώμα στο έντεχνο λαϊκό τραγούδι με το μουσικό σχήμα «Ταξίδια τελείωτα». 3 του μήνα θα είναι στη Λαϊκή Ταβέρνα ένα αφιερώμα στο ελαφρολαϊκό τραγούδι με το μουσικό σχήμα Αλέξης Χαραλάμπους, Λεωνίδα Αγαπίου και Στέγιου Ιλιάδη. Αλλά παράλληλα θα υπάρχουν και χορευτικά συγκροτήματα. Την πρώτη νύχτα η Αναγέννηση Τσερίου και την δεύτερη νύχτα το χορευτικό σχήμα μεταναστών από τη Σρι Λάγκα. Και 4 του μήνα, το τελευταίο βράδυ, στο κλείσιμο του φεστιβάλ, η Λαϊκή Ταβέρνα θα φιλοξενήσει μια συναυλία με τίτλο «Όλοι οι ρεμπέτες του Νιά» με έναν πολύ υπέροχο λαϊκό σχήμα από τη Λεμεσό, χορευτικό σχήμα από τον Αρακαπά, από το χορευτικό όμιλο Ιδαλίου, και
Θα κλείσει επίσης η συναυλία μας με το συγκεκριμένο σχήμα όλοι οι ρεμπέτες του Ντουνιά. Και στο τέλος, όποιοι επιθυμούν και θέλουν να κλείσουν το φεστιβάλ, θα παρακαλούσα και τη Μύρια και τη Μαρή να παραμείνουν να ξυστήσουμε το φεστιβάλ. Εγώ έχω να πω κάτι γι' αυτό. Όλο αυτό το μεγάλο πολιτιστικό υπερθέαμα, την πανδησία, τις οποίες απολαμβάνουν πολλοί, οι Εδονίτες και οι Εδονίτισσες, η ώρα μία τα μεσάνυχτα, παραμένουν εκεί και ξεκινούν να ξυστήνουν. Δεν θα μείνει ούτε βίδα μέσα στον χώρο του φεστιβάλ. Αυτόν σημαίνει κάποιος να είναι Εδονίτης. Αυτό είναι το συγκλονιστικό, αυτό είναι το ανεπανάληπτο, αυτό είναι το υπέροχο, γιατί υπάρχει αυτόν το εδονίτικο οικοδόμημα το οποίο μέχρι σήμερα δίνει αυτές τις μάχες. Και λέμε τώρα ακούγοντας και όλες ότι στείνεται μια μικρή πολιτεία. Εγώ θα έλεγα ότι στείνεται μια μεγάλη πολιτεία. Πριν σου απαντήσω, Χάρης, να σας διακόψω να πάμε σε τραγούδι. Βεβαίως. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Δημήτρη Μπάση, ο οποίος θα εμφανιστεί στις 3 του Ιούλη μαζί με τη Γλυκερία. Ναι, απολογώ, με έχω κάνει λάθος. Με τη Γλυκερία Σοφία Παπάζογλου, Δώρο Δωροθέου. Δημοσθένους. Δεν ξέρω τι έχω πάθει, έχω γίνει μοίρια σήμερα. Και τη Λαϊκή Ορχήστρα Μίκη Θοδωράκη. Να ακούσουμε το ερωτικό με μια πυρόγα και να το αφιερώσουμε σε όλα τα παιδιά εκεί στη βεράντα που μας ακούνε, αλλά και σε όλους τους εθελοντές που τέτοια ώρα ακόμη στείνουν. Και σε όλους τους ακροατές που μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Ναι, έχουμε πολλά που τους αφιερώσουμε τους ακροατές. Μάλιστα. Με μια πυρόγα φεύγεις και γυρίζεις τις ώρες που αγριεύει η βροχή στη γη των Βυσιγόντων αρμενίζεις και σε κερδίζουν κι οι πικρέμαστοι μα τα φτερά σου σιγοπριονίζεις. Σκέπασα μοίρα το γυμνό κορμί σου, σου φέρα τους δελφούς γλυφό νερό στα δύο. Είπες πως θα κόπει η ζωή σου και πριν προλάβω τρεις να σ' αρνηθώ σκούριασε το κλειδί του παραδείσου. Το καραβάνι τρέχει με στη σκόνη και τη τρελή σου κυνηγάει σκιά. Πώς να ημερέψει ο νους με ένα σεντόνι, πώς να δεθεί η Μεσόγειος με σκηνιά. Κάτι που σε λέγαν Αντιγόνη. Το φως σου έχει πάρει και σε ποιον γαλαξία να σε βρω
εδώ είναι Αττική, Θεόντα Μάρη. Λοιπόν, λοιπόν, εμείς θα περάσουμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ο Χάρης Καράμανος, ο Γενικός Γραμματέας της ΕΔΟΝ, δεν πάει πουθενά, μένει εδώ μαζί μας. Νομίζω ότι το έχει αρέσει κιόλας. Ναι, εννοείται, περνάει καλά μαζί μας. Δεν μου έχει αρέσει το ύφος. Ξαναπες το υπέροχα, να ακούσετε. Υπέροχα. Ωραία. Ωραία. Στέλνετε στο 2250 τα μηνύματά σας. Καμία σοβαρή ναι. ερώτηση. Για όσους εσάς έχετε στείλει μήνυμα εναντίον μας και εναντίον του Χάρη συγκεκριμένα, η απάντηση θα έρθει πολύ σύντομα. Σε 5 λεπτάκια περίπου. Για όσους έχουν συντονιστεί τώρα στον Άστα 928 και 105.3, ακούτε την εκπομπή «Εγώ και εσύ» μαζί με τη Μύρια και τη Μαρή. Έχουμε τη χαρά να έχουμε σήμερα μαζί μας τον Χάρη Καράμανο. Μαρή μου. Ναι, Μύρια μου. Γεια σου. Παιδάκι μου, δεν μπορείς να είσαι σοβαρή για λίγο? Υποσχέθηκα να είμαι, αλλά τώρα έχει περάσει λίγο η ώρα. Όχι, δεν έχει περάσει καθόλου η ώρα. Είμαστε στη δεύτερη ώρα, δεν μπορώ να μείνω τόση ναι, ώρα σοβαρή. Ο άνθρωπος είναι εδώ ακόμη. Ναι, είναι εδώ. Ναι, σταμάτα τότε. Μπορεί κάποιος τώρα να άνοιξε το ραδιοφωνό του. Έχω κουραστεί. Γιατί έχεις κουραστεί? Καράμανε μου, έχεις κουραστεί? Όχι, Χάρη μαζί μου. Σας, όχι, 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 όχι. Τι έχεις τελειώσει, θεατρολογία, έτσι? Όχι, δραματική και... σχολή και ναι, δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία πώς και? Έχω τελειώσει. Δεν φαίνεται, το ξέρω. Γιατί? Είναι ανησυχητικό. Μα γιατί? Άραγε. Να με ακούσετε Δευτέρα το πρωί που είμαι σοβαρή βασικά. Αφού δεν ξέρεις να μιλάς πρώτον. Μιλάω σοβαρά τη Δευτέρα. Κάνω πολλούς ρόλους. Α, ναι. Το παίζεις δημοσιογράφος. Το παίζω δημοσιογράφος. Το παίζω σοβαρή και σήμερα. Και γενικά λοιπόν, πάψε τώρα, αρκετά έχεις μιλήσει. Λοιπόν, να μιλήσει ο καλεσμένος μας λίγο, επειδή σε λίγο θα φύγει. Έχει και μια πανέμορφη γυναίκα και μια πανέμορφη κόρη που τον περιμένουν σπίτι. Και έχω υποσχεθεί ότι θα σε στείλω νωρίς. Σε ευχαριστώ. Παρακαλώ. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε τους πολλούς ακροατές που εξακολουθούν να στέλνουν τα μηνύματά τους, τα σοβαρά μηνύματα, και όχι όλους τους υπόλοιπους. Λοιπόν, και έχει έρθει ένα μήνυμα από ένα συγκεκριμένο κύριο από το Αυγόρου, το οποίο νομίζω θα συγκινηθείς πάρα πολύ. Ο οποίος μας λέει, καταρχάς να τον καλησπερίσουμε, να του στείλουμε τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Και θέλει να ξέρεις ότι η ΕΔΟΝ είναι η βάση της νεολαίας για να επιβιώσει μέσα σε αυτά τα κυβερνώντα κοράκια τα οποία μας διοικούν. Και σου λέει εσένα και στους υπόλοιπους, στα υπόλοιπα μέλη και στελέχη της ΕΔΟΝ, ότι αξίζει να ζείτε για ένα όνειρο και ας είναι η φωτιά του να σας κάψει. Και είναι ο κύριος Βρακάς Κόκκος από το Αυγόρου. Να τον ευχαριστήσουμε. Να είναι καλά. Αυτά τα μηνύματα μας δίνουν δύναμη, κουράγιο και έτσι μαχητικότητα. Και να του πω ότι το φετινό φεστιβάλ θα αποτελέσει μοναδική ευκαιρία συνέβρεση των ανθρώπων της πρόοδου, της δημοκρατίας, των φιλελληνιστών, ανθρώπων που αγαπούν, αν θέλετε, πρώτιστα τον άνθρωπο, που αγωνίζονται ενάντια στον φασισμό, των εθνικισμών, των ρατσισμών, που σέβονται τη διαφορετικότητα και ανθρώπους που αγωνίζονται και μορφώνονται για μια καλύτερη ζωή, για μια ζωή με αξιοπρέπεια. Να πω ότι το φεστιβάλ το φετινό θεωρούμε ότι είναι μοναδική ευκαιρία ανάτασης, αφύπνισης, ανύψωσης του ηθικού του λαού μας και είναι μια μοναδική ευκαιρία συνειδητοποίησης ότι δεν είμαστε μόνοι στην επίθεση που μας γίνεται και αυτό οφείλουμε να αντισταθούμε σε αυτά τα μέτρα όπως έχει αναφέρει ο κύριος Κόκκος, γιατί όντως για να γλιτώσει το παιδί, γιατί αν γλιτώσει το παιδί τότε υπάρχει ελπίδα και οφείλουμε να διατηρήσουμε την ελπίδα και οφείλουμε να μην κάνουμε βήμα, ούτε ένα βήμα πίσω, γιατί δεν βγαίνουν όπως έχουμε αναφέρει τα όνειρα σε πληστηριασμό, δεν παίχτηκε η παρτίδα μας ακόμη.
Μάλιστα, λοιπόν, πριν πάμε στο επόμενο τραγουδί, το οποίο θα αφιερώσουμε στο φίλο φίλη 740, ο οποίος ζητάει γλυκερία, να χαιρετήσουμε και την Ελένη, τον Ανδρέα και τον Κυριάκο και λέει φυσικά το μεγάλο Χάρη Καράμανο. Μεγάλος δεν είμαι. Ναι, είναι, αντιθέτως είναι γοητευτικότατος, πιο μικρός από εσένα. Και ύστερα μου λέτε εμένα να είμαι σοβαρή. Ύστερα μου λέτε εμένα. Λοιπόν, επίσης σου στέλνουν Χάρη Γερά Προχώρα. Δεν ξέρω γιατί, έχεις πολύ fan club, το ξέρεις. Και ξέρετε, δεν είναι θέμα fan club. Το να υπάρχει κάποιος στην Εδών. Καταρχάς, όλοι είμαστε νήσοι μεταξύ μας. Και αυτό θέλω να το υπογραμμίσω. Κανείς δεν είναι υπεράνω του άλλου. Υπάρχουν σώματα στην οργάνωση, τα οποία είμαστε εκλεγμένοι άνθρωποι από τα συνέδρια μας, από τα σώματα μας, και το ξεχωριστό στην Εδών είναι ότι από μικρές ηλικίες, από παιδιά, από τα μικρά Εδωνόπουλα, από τους μαθητές μας, τους φοιτητές μας, τους νέους εργαζόμενους, υπάρχει συντροφικότητα. Το να λες τον άλλον Μύρια και Μαρή σύντροφε ή συντρόφισσα, νομίζω ότι είναι το πιο χαρακτηριστικό, το οποίο σου δίνει δύναμη να συνεχίσεις για να αλλάξεις τον κόσμο, για έναν καλύτερο κόσμο, για να μην αλλάξει αυτός εμάς. Και εμείς δεν πρόκειται να αφήσουμε τον καπιταλισμό να μας αλλάξει, αλλά θα αγωνιστούμε για να αλλάξουμε για μια καλύτερη ζωή. Όσο ρομαντικός και να μας λένε, όσο ρομαντικοί και να μας λένε κάποιοι ότι είμαστε, είμαστε ρομαντικοί, γιατί ανήκουμε στον χώρο της αριστεράς, γιατί είμαστε Εδωνίτες. Τι είναι, Μυρία μου? Εγώ συγκινήθηκα. Το κατάλαβα. Μην κλάψεις. Λοιπόν, να χαιρετήσουμε και τη φίλη Κατερίνα. Υπάρχει ένας ακροατής ο οποίος ρωτάει αν υπάρχει φαγητό στο φεστιβάλ. Αυτή ήταν η ερώτηση δική μου. Αν υπάρχει φαγητό στο φεστιβάλ. Ήταν χιουμοριστική, ότι αν θα φάμε κιόλας. Να μπούμε στο φίλο ακροατή, αλλά. Και στην Μύρια. Στην Μύρια, αφού ήταν η σοβαρή της ερώτηση. Ότι όχι, θα υπάρχει. Χιουμοριστική. Όχι, βέβαια, βέβαια. Θα υπάρχει. Όπως πάντα στον χώρο του φεστιβάλ φαγητό, όπως και ποτά, θα υπάρχει το καθιερωμένο σουβλάκι, το οποίο το κάνουν οι Εδωνίτες, θα υπάρχει λουκάνικο, θα υπάρχει χάμπουργκερ, θα υπάρχει μπύρα, θα υπάρχουν αναψυκτικά, ποτά, νερά, και τελευταίο και θεωρώ πολύ σημαντικό, πολύ ωραίο, είναι αυτό το οποίο αρέσει στη Μυρία ή στη Μαρή, δεν ξέρω. Ποιο? Το κουβανέζικο μοχίτο. Ναι, ναι. Πολύ ωραίο. Ναι, αυτό, αυτό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Άνοιξη από Γλυκερία και Δημήτρη Ζερβουδάκη. Αλλά πριν να το ακούσουμε, υπάρχει ένα μήνυμα το οποίο με παρακαλάει να το διαβάσω στον αέρα. Ο Μάριος Νικολάου και ο Ανδρέας Μιγιώτης, προπονητές της Ομόνοιας, εύχονται σε σένα ό,τι καλύτερο. Έχει και άλλα, αλλά τα άλλα δεν θα τα διαβάσω στον αέρα. Εγώ να ευχηθώ σε αυτούς τους αγαπημένους φίλους. Με τον Ανδρέα τον Μιγιώτη έχουμε πολλά να πούμε. Είναι αυτά τα παιδιά. Καλό θα ήταν να έρθουν να στήσουν και λίγο φεστιβάλ. Νομίζω καλή. Όχι μόνο κριτική. Όλο τον κόσμο να στήσουν. Και να τους στείλω τα χαιρετίσματά μου στην εξουσία αυτούς, βέβαια. Ωραίος. Λοιπόν, Μαρίνο μου, θα μεταφέρω αυτό που λες το Χάρη εκτός αέρα. Βασικά σε πολύ λίγο, επειδή τώρα θα ακούσουμε το τραγούδι για τον ακροατή που ζήτησε γλυκερία. Σώθηκα μου, που τρώει τα σώθηκα μου. Μουσική.
έρχεσαι πάντα πιο νωρίς. Κανείς δεν σε γνωρίζει. Άλλον τον κάνεις να αγαπά κι άλλο να μη γυρίζει. Γιατί δε μας λυπάσαι. Ωραία είσαι άνοιξη. Γιατί δε μας λυπάσαι. Έρχεσαι λίγο, κάθεσαι στον κήπο μας κι ανθίζεις. Το αίμα μας εποτίσε κι Ανάσταση μυρίζεις. Κι Ανάσταση μυρίζεις. Κι όταν θα φύγεις τίποτα δεν θα'ναι όπως πρώτα. Άσε για λίγο ανοιχτή του ουρανού την πόρτα. Του ουρανού την πόρτα. Σου φτάνουν όλα αυτά. Φεύγεις και δε θυμάσαι. Ωραία είσαι άνοιξη. Γιατί δε μας λυπάσαι. Ωραία είσαι άνοιξη. Γιατί δε μας λυπάσαι. Να χαιρετήσουμε τη Ραφαέλα και τον Γιώργο, να τους στείλουμε και αυτούς τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 2250, ονοματεπώνυμο και 27ο Παγκύπρο Φεστιβάλ, ώστε να μπείτε και εσείς στην κλήρωση για μία από τις προσκλήσεις, για όποια από τις τρεις βραδιές θέλετε. Θα επιλέγετε εσείς. Μάλιστα. Και έχει όρθει η ώρα, Μύρια μου. Όχι, θα κλαίω τώρα. Θα σου περάσει. Μιλάμε ότι θα μας αποχαιρετήσει σε λίγο ο Χάρης ο Καράμανος. Μυρία, είναι ώρα να αποχωρήσει. Έρχονται μηνύματα τα οποία λένε ότι είναι πολύ γλυκός από το ραδιόφωνο. Είναι και πρέπει αυτό. Να το κάνει καριέρα. Όχι. Απειλείται η θέση σου. Θέλεις να κάνουμε εκπομπή μαζί? Όχι. Γιατί? Είσαι δημοσιογράφος, δεν μπορώ να γίνω δημοσιογράφος. Όχι, κάνω καλλιτεχνικό ρεπορτάζ. Αυτό. Και κλαις τακτικά, λες. Τι? Και κλαις τακτικά. Όχι, κλαίω τακτικά σε αυτή την εκπομπή. Με την... Συγκινείται, ναι. Συγκινούμε, ναι. Όταν έρχεται το τέλος κλαίω, γιατί τελειώνουμε, διάφορα. Παιδάκι μου, δεν είναι ότι υπάρχουν αυτά τα συναισθήματα. Είναι επειδή είναι drama queen, λόγω του επαγγέλματος. Είναι απλά υπερβολική. Ας σοβαρευτούμε. Μάλιστα. Αυτό είναι το μήνυμα από την Ασγάτα. Ναι, αυτό το μήνυμα από την Ασγάτα που έχει μείνει στο μυαλό μας για λίγη ώρα. Λοιπόν, πάλι απευθύνονται σε σένα, ο φίλος φίλη 070. Σου στέλνουν τις μεγάλες και αγωνιστικές καλησπέρες από την πάντα αγωνιστική και μαχητική Ασγάτα. Να είναι καλά και ευχαριστούμε για αυτό το μήνυμα. Πριν αποχαιρετήσουμε Χάρη μας,
Θέλεις να μας πεις έτσι συνοπτικά τι θα κερδίσει ο κόσμος ο οποίος θα έρθει στο φεστιβάλ? Καλύτερα να πούμε αυτοί που δεν θα έρθουν. Τι θα χάσουν. Σωστός. Πραγματικά θα χάσουν. Καρχάς, νομίζω πήγαμε αρκετά. Να σας ευχαριστήσουμε και πάλι για αυτήν την εκπομπή. Εμείς ευχαριστούμε. Που έδωσες μια νότα σοβαρότητας. Για αυτό το βήμα που μας έχετε δώσει. Γιατί κακά τα ψέματα, σε αυτόν τον κικαιώνα, ευτυχώς που υπάρχει και ο Άστρα. Και τον ευχαριστούμε από καρδιάς για αυτό το, τη δική του νότα που προβάλλει το δικό, το δικό μας το φεστιβάλ. Στη δική μας αντίληψη ο πολιτισμός, κακά τα ψέματα, αποτελεί, για μας δεν αποτελεί το προνόμιο των λίγων και των εκλεκτών, και γι' αυτό λόγω οι ειδών, όπως έχω αναφέρει, για ακόμη μια φορά πρωτοπορεί, προσφέροντας την νεολαία και γενικότερα στον δικό μας το λαό την ευκαιρία να παρακολουθήσουν αυτό το πολιτιστικό υπερθέαμα με την πολύ χαμηλή τιμή εισόδου 20 ευρώ για 3 βραδιές και 15 ευρώ τη μία. Πρέπει να πω ότι σήμερα, με αφορμή αυτό το οποίο συζητάμε, μία κοπέλα με πήρε τηλέφωνο στα γραφεία της οργάνωσης και μου λέει να ρωτήσω κάτι για τις συναυλίες. Ευχαρίστως. Και μου λέει, μα 20 ευρώ δεν είναι δωρεάν ουσιαστικά. Και της λέω, εντάξει, είναι μία συμβολική τιμή. Και μου λέει, ωραία, τα παιδιά δεν πληρώνουν. Πόσο είναι το εισιτήριο? Και της λέω ότι τα παιδιά κάτω των 12 ετών είναι δωρεάν. Και μου λέει, ωραία, αυτό γιατί δεν το έχετε ανακοινώσει? Ωραία, ξεχαστήκαμε και τα λοιπά. Της λέω, λαλή μου, δεν ανήκω στο χώρο της αριστεράς. Ανήκω σε αντίπαλο στρατόπεδο, αν θέλετε. Μου λέει, αλλά μόνο που κάνετε αυτό το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός, εγώ δηλώνω παρόν. Και θα δηλώσω και τώρα παρόν, γιατί νιώθω περηφάνεια ότι υπάρχει αυτή η νεολαία που προσφέρει αυτό το μεγάλο γεγονός. Το λέω αυτό ως κλείσιμο, γιατί νομίζω ότι αυτά τα μηνύματα είναι αυτά που μας ισχυροποιούν, μας δυναμώνουν και μας δίνουν έτσι μια διαφορετική νότα σε αυτή τη βαρβαρότητα την οποία ζούμε, για να στείλουμε τα δικά μας μηνύματα. Και με αφορμή αυτό, καλούμε τους ακροατές, καλούμε τον λαό να δώσει και φέτος το παρόν του στο 27ο Παγκύπριο Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών της ΕΔΟΝ στις 2, 3, 4 και Ιουλίου, να εξασφαλίσει το μαγικό χαρτάκι, όπου πρέπει να πούμε η προπόληση έχει ξεκινήσει, υπάρχουν σε όλα, σε αρκετά περίπτερα, υπάρχουν στους φούρνους Ζορπά, και θα δώσουμε ένα τηλέφωνο επικοινωνίας στο 22 766 459, όπου μπορούν να ρωτήσουν την οποιαδήποτε πληροφορία θέλουν για τα εισιτήρια, αλλά οτιδήποτε αφορά το πρόγραμμα. Έχουμε να αναφέρει για την ιστοσελίδα του φεστιβάλ που μπορεί κάποιος να την επισκεφθεί, και γι' αυτόν, με αυτούς τους καλλιτέχνες, τον Χρήστο Θηβαίο, τον Μίλτο Μασχαλίδη, τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, την Γλυκερία, τον Δημήτρη Μπάση, τον Δώρο Δημοσθένους και η Σοφία Παπάζογλου, μαζί με την Λαϊκή Ορχήστρα του Μίκη Θεοδωράκη, γενιές ανθρώπων που μεγάλωσαν με το φεστιβάλ της ΕΔΟΝ, οι νέοι στην ηλικία και στη ψυχή, θα δώσουν στο καθιερωμένο ραντεβού σε αυτές τις ημερομηνίες το δικό τους παρόν, για να περάσουμε τρεις αξέχαστες βραδιές, να κοπιάσουν και με βάρκα την καρδιά σε έναν ανεπανάληπτο μαγικό ταξίδι στον κόσμο των ονείρων μας, τα οποία υλοποιούμε με αγώνες και με αντίσταση, αφύπνιση για ένα καλύτερο μέλλον, για ειρήνη σε ολόκληρο τον κόσμο και κοινωνική δικαιοσύνη. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, Μαρή και Μύρια. Ευχαριστούμε. Εμείς να σε ευχαριστήσουμε. Να είστε καλά πάντα. Και εσείς το ίδιο. Και δύναμη. Σε όλους μας. Βέβαια. Επειδή τα δύσκολα είναι πίσω μας, νομίζω, ακόμη. Τα ξέρεις καλύτερα, αφού ασχολείσαι και όλη μέρα με την νεολαία. Εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι πριν το τέλος. Νομίζω πως μου το απάντησες. Απλά θα
έτσι λίγο. Παίρνει ακροατή τηλέφωνο. Ναι, μπορεί να μας πάρει σε πολύ λίγο. Μάλλον είναι και επειδή είναι εδώ και ο Χάρης ο Καράμανος. Θα ήθελα να μου πεις τα δικά σου συναισθήματα, αλλά και των βετεράνων εδονήτων, οι οποίοι, αν αναλογιστούμε ότι το πρώτο ήταν το 1950 και τώρα είμαστε στο 2014 με το 27ο. Τι ουσιαστικά σημαίνει αυτό για το νεολαϊστικό κίνημα της Κύπρου? Το πρώτο είναι, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι ότι οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Όμως το να μιλάς με έναν αονίτη, νεδονίτη, βετεράνο του κινήματος, νομίζω ότι έχεις να αντλήσει πάρα πολλά διδάγματα. Το πρώτο πράγμα είναι ότι τώρα που τον κοιτάζεις στα μάτια, συγκινείς με αυτά τα οποία θα σου πει, με τους προπυλακισμούς, με τα βασανιστήρια από και τον καιρό της αποικιοκρατίας. Για τα πολιτικά τους πιστεύω, τους χτυπούσαν, τους έβαζαν στα κρατητήρια και όμως στάθηκαν όρθιοι. Στάθηκαν όρθιοι γιατί πίστευα σε αυτήν την ιδεολογία. Πίστευα για να αλλάξουν τον κόσμο, πίστευα για τον σοσιαλισμό, την ειρήνη και την κοινωνική δικαιοσύνη. Και ξέρεις, και ξέρετε, ένα πράγμα το οποίο φέτος, επειδή συμπληρώνονται 70 χρόνια ιστορίας, ένδοξη ιστορίας, αγώνων, θυσιών από πλευράς της δικής μας της οργάνωσης, της ΑΟΝ ΕΔΟΝ, ήδη θα προχωρήσουμε σε αυτούς τους γιορτασμούς με πάρα πολλές εκδηλώσεις και δραστηριότητες. Θα έχουμε τροχιοδρομήσει ήδη από πλευράς της γραμματείας της ΕΔΟΝ να κάνουμε αποκαλυπτήρια μνημείου για την αγωνιζόμενη νεολαία και διάφορες άλλες εκδηλώσεις σε τοπικό, σε επαρχιακό επίπεδο, και να κλείσουμε αποκορύφωμα μια μεγάλη πολιτικοκαλλιτεχνική εκδήλωση, μπορεί και δύο, με διάφορους τέτοιους καλλιτέχνες, Κύπριους και Ελλαδίτες. Υπολογίζουμε τέλη του Φεβράρι, κάπου εκεί, στέλνοντας το μήνυμα έτσι της ιστορίας, μια ιστορική αναδρομή μέσω θεάτρου, χορού, ποίησης και μουσικής, το πώς η ΑΟΝ ξεκίνησε, το τι πέρασε, το πώς γιγαντώθηκε, ισχυροποιήθηκε και σήμερα κουβαλούμε στους ώμους μας αυτήν την βαριά κληρονομιά. Εύχομαι και ελπίζω ότι, και είμαι πεπισμένος ότι για τα, αν ζούσα για πάντα, δηλαδή για χίλια τόσα χρόνια, είπε ένας σύντροφος, για πάντα θα ήμουν εδονίτης. Σταμάτα. Δεν μπορώ. Λοιπόν, πάμε να αποχαιρετήσουμε το Χάρη μας με δύο τραγούδια από δύο νέους καλλιτέχνες, τους οποίους θα απολαύσουμε στις 4 Ιουλίου, το Δώρο Δημοσθένους και τη Σοφία Παπάζογλου, το Τέρας και Καληνύχτα αντίστοιχα. Μια δροσιά μας διαπερνά στο λιμάνι, μια φωτιά που καίει ακόμα. Όλα πήγανε στραβά, η χώρα να πορτά γυρνά. Χόρεψε μη σταματάς στην κατηφόρα. Στο απειρό κι ακόμα παραπέρα. Φωτιά και στάχτη στον αέρα. Φωτιά και στάχτη στον αέρα. Σε λίγο λένε πως θα βγει το τέρας. Στα μάτια εσύ να με κοιτάς και χόρεψε μη σταματάς. Για σκοτεινά, μια θυμώνει, μια γελά και ξαγρυπνάμε. Την τα λόγια του μισά κι αύριο βράδυ θα είναι αργά κι όλο αντίστροφα γυρνά. Ο χρόνος τώρα. Στο απειρό κι ακόμα παραπέρα. Φωτιά και στάχτη στον αέρα. Φωτιά
και στάχτη στον αέρα. Στις τηλεοράσεις εκτακτά δελτία. Το πλοίο φεύγει απ' τη Ραφίνα κι απόψε καίγεται η Αθήνα. Τα δελτία. Το πλοίο φεύγει απ' τη Ραφίνα κι απόψε καίγεται η Αθήνα. Νομίζω ξανά πως αγγίζω. Η μοίρα, η χαρά στο κορμί μια στιγμή. Νομίζω πως κάθε φορά μες στο νου μου βουλιάζω διαρκώς πιο πολύ, πιο βαθιά. Και φοβάμαι. Τη νύχτα μιλάει η σιωπή καληνύχτα.